Γεια σας, είμαι ο Αναστάσιος και θα σας παρουσιάσω το Galaxy Pocket Neo. Το Pocket Neo έχετε με οθόνη 3 inches, ανάλυση 240x320, δηλαδή 133 ppi. Ο τύπος οθόνης είναι TFT Capacitive, διαθέτει Multitouch και δυστυχώς δεν έχει κάποια προστασία οθόνης, όπως Gorilla Glass. Ο επεξεργαστής του είναι μονοπύρνος στα 850 MHz και η μνήμη RAM ανέρχεται στις 512 MB. Η εσωτερική μνήμη είναι 4 GB, όπου με τις κρατήσεις ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τα 2. Έχει πίσω κάμερα, είναι 2 MP, χωρίς flash, ενώ δεν διαθέτει μπροστά κάμερα. Επίσης διαθέτει ράδιο, δυστυχώς δεν διαθέτει όμως sensors όπως proximity που βοηθάν στην κλίση για να μην πατιέται κάποιο κουμπί στην οθόνη κατά λάθος. Αυτή ήταν μια συνοπτική παρουσίαση του Galaxy Pocket Neo. Θα δούμε και λίγο γύρω. Και θα περάσουμε μετά στο μέσα. Να δούμε πιο αναλυτικά το κινητό, όπως την οθόνη, κάμερα, ηχείο και έτσι ένα γενικό αποτέλεσμα στο τέλος. Όπως μπορούμε να δούμε, το κουμπάκι δεν προεξέχει, έχει γύρω-γύρω ένα σαν πλαστικό βαμμένο μεταλλικό μπλε περίγραμμα. Πολύ σπάνιο αυτή τη φορά η Samsung τα κουμπάκια της, τα soft keys, δεν είναι φωτιζόμενα. Αυτό είναι λίγο έκπληξη, γιατί στο βράδυ μπορεί να μην τα δεις, αν και θα συνηθίσει γρήγορα. Τα κουμπάκια, όπως πάντα, είναι hard keys. Τα ακούς. Ναι. Το bezel γύρω-γύρω είναι γυαλιστερό, τώρα δεν ξέρω αν ξεφλουδίζει όπως έχουμε δει και στο S3. Δεν θα σας διαψεύσω εκεί. Δεν διαθέτει flash. Το ηχείο του είναι αρκετά αδύναμο, όπως θα δούμε και αργότερα. Και βασικά ικανοποιητικό θα μπορούσαμε να πούμε, όχι και τόσο αδύναμο, γιατί πάνε και χειρότερα. Και η κάμερα είναι μια τυπική 2 MP, όχι κάτι παραπάνω. Αρκετά μικρό, βολικό στο χέρι και στην τσέπη, μπορείτε να το παίρνετε παντού μαζί. Έχει μόνο ένα μικρόφωνο, δεν έχει πάνω άλλο που βοηθάει στην λήψη βίντεο. Αυτό ήταν έτσι η εμφάνιση του κινητού. Ας περάσουμε τώρα να δούμε στο εσωτερικό του κινητού. Το κινητό έρχεται με Android 4.1.2. Έχει πειραχτεί το λογισμικό, μπορούμε να πούμε, από την Samsung, έχοντας μέσα το TouchWiz. Είναι αρκετά ελαφρύ το λογισμικό του σε σύγκριση με άλλα Samsung κινητά, όπου εκεί θα δούμε και παραπάνω από το μέρειες στις ρυθμίσεις, αλλά και διάφορες εφαρμογές της Samsung. Εδώ είναι απολύτως τα βασικά, όπου μας κάνει την έκπληξη αυτή τη φορά. Όπως έχουμε πει, είναι 4.1.2. Δεν έχει αναβαθμιστεί ακόμα. Κάτι πρωτότυπο, γιατί τώρα έχει κλείσει ήδη ένα χρόνο. Και όπως έχουμε δει, η Samsung δεν ενδιαφέρεται πολύ για τα low specs κινητά, τα οποία είναι κάτω από 100 ευρώ. Δεν έχουν πάρει καμία αναβάθμιση official. Όπως θα δούμε, η οθόνη του δεν είναι κάποια ζωντανή, κάποια wow. Είναι η κλασική οθόνη που θα μπορούσαμε να συναντήσουμε σε οποιοδήποτε κινητό Android. Με κάτω από 100 ευρώ, γιατί με πάνω από 100 ευρώ θα δεις και πολύ καλύτερες οθόνες και καλύτερη ποιότητα. Ξέχασα να σας πω ότι όλο το κινητό είναι πλαστικό, δεν έχει τίποτα μεταλλικό.
αν εξαιρέσουμε πάνω το ηχιάκι. Το κινητό, η οθόνη του δεν, όπως έχω ξαναπεί, δεν είναι κάποια wow. Για να δούμε και μερικά wallpapers. Δεν είναι κάτι βασικό. Βασικά είναι κάτι βασικό, δεν είναι κάτι που η Samsung έχει προσθέσει λεπτομέρειες στην οθόνη της να κάνει τη διαφορά με τα άλλα κινητά, όπως θα μπορούσαμε να δούμε στο LG L3, το Optimus. Έχει τα απολύτως βασικά. Και πάλι όμως αυτά βασικά είναι πολύ καλά σαν χρώματα οθόνης. Και αν σκεφτούμε ότι αυτή η συσκευή κάνει κάτω από 100 ευρώ. Είναι πολύ καλή για τα λεφτά της πάντα, γιατί αν έχουμε ένα μεγαλύτερο budget, βέβαια θα μπορούσαμε να πάρουμε και κάποιο άλλο καλύτερο. Άλλο είναι εκεί. Ας περάσουμε τώρα να δούμε το ηχείο. Το ηχείο είναι κλασικό, δεν έχει κάτι ούτε έντονο ούτε τόσο δύναμο. Σας βάλω να ακούσετε. Έχουμε δει και σε άλλα κινητά πολύ πιο δυνατό. Βέβαια, πάντα θυμόμαστε ότι η συσκευή αυτή κάνει κάτω από 100 ευρώ. Αυτό στο μυαλό μας. Εδώ βλέπουμε και τη γωνία θέασης του κινητού. Δεν είναι κλασικά σαν κάθε κινητό Android. Δεν είναι κάποιο εξελιγμένο. Βλέπετε ότι το έχουμε ξαπλωτό έτσι εδώ και δεν ακούγεται καλά. Δηλαδή έτσι ήταν πιο δυνατό. Πολύ πιο δυνατό έτσι. Έτσι όμως χαμηλώνει λίγο. Αυτά όσον αφορά το ηχείο. Κλασικό, ικανοποιητικό, χωρίς κάτι με φρουφρού. Να είναι στέρεο, να έχει κάποιο πείραγμα όπως έχουμε δει σε διάφορα κινητά της HTC με το Beats Audio. Ξέχασα να πω ότι και η γωνία θέασης δεν είναι και τόσο καλή, κλασικά. Μισό λεπτάκι να κάνει και ένα focus καλύτερο. Ας περάσουμε τώρα να δούμε την κάμερα. Κάμερα, εντάξει, 2 megapixel, δυστυχώς ούτε flash ούτε focus, selective, δηλαδή να διαλέγεις εσύ που να κάνει focus. Βίντεο είναι 320x240 η ανάλυση του, είναι απογοητευτικό θα λέγαμε, γιατί σε 2 megapixel θα περιμέναμε ένα 480x320, λίγο κάτι, ένα κλικ παραπάνω. Πάλι οι φωτογραφίες είναι οι απολύτως βασικές. Εδώ πέρα είναι αυτό το κινητάκι που θα μπορούσαμε να δούμε. Δηλαδή δεν θα προσφέρει κάτι η φωτογραφία του. Διαθέτει και multi-touch, ένα καλό στοιχείο, αλλά μέχρι 2 δάχτυλα, όχι παραπάνω. Βλέπουμε εδώ πως χαλάει η εικόνα, δεν είναι τόσο αποδοτική. Εντάξει, 2 megapixel. Βίντεο είναι, τώρα θα σας το δείξω, όπως είπα και πριν, η ανάλυση του είναι φτωχή. Θα περιμέναμε κάτι παραπάνω. Θα σας δείξω να τρεβήξουμε τώρα βίντεο. Όπως εδώ μπορούμε να δούμε, το βίντεο είναι τα απλό, ελλιπής. Δηλαδή αν το πας σε ένα υπολογιστή δεν θα φαίνεται καθόλου καλά, αν όμως το έχεις από το κινητό θα φαίνεται ικανοποιητικά, γιατί είναι
η ανάλυση του βίντεο είναι όσο και η ανάλυση του κινητού, της οθόνης. Οπότε, εντάξει, στο κινητό φαίνεται καλά. Δείτε. Δεν είναι κάτι που να ενθουσιάζει. Απολύτως το βασικό. Αυτά από κάμερα. Θα σας δείξω τώρα λίγο το κινητό αναλυτικά γύρω γύρω σαν εμφάνιση και θα σας πω μερικές λεπτομέρειες όπου η Samsung αυτή τη φορά μας έχει απογοητεύσει, θα μπορούσαμε να πούμε. Ας αρχίσουμε το πίσω. Στο πίσω μέρος το Samsung δεν είναι ανάγλυφο, ούτε γυαλίζει. Είναι κάτι που, κάτι που στο S3 ή σε πιο λίγο ακριβές συσκευές είναι στάνταρ αυτό και μας απογοητεύει αρκετά. Αυτή φορά πάλι μας ξέχασε η Samsung και δεν έχει και flash. Το flash είναι απαραίτητο για τις φωτογραφίες το βράδυ, αλλά και γενικά αν θέλουμε να τραβήξουμε κάτι καλά. Το ηχείο πολύ, πολύ σπάνια το βλέπουμε δίπλα από την κάμερα. Έχει και θύρα για ακουστικά, όπως έχουμε πει ότι έχει και ράδιο. Το bezel είναι μεταλλικό, όχι λάθος, πλαστικό γιατί είναι κρύο και γυαλιστερό όμως. Τώρα να το δείτε και κάτω πώς είναι. Αν σκεφτείτε ότι έχω μια μικρή παλάμη, είναι ίσα-ίσα στο χέρι μου. Ίσα-ίσα, δηλαδή ούτε κλικ μεγαλύτερο. Βολεύει πολύ στην τσέπη. Είναι αρκετά ικανοποιητικό το μέγεθός του. Είναι λίγο μικρό. Εντάξει, θα το θέλαμε ένα κλικ πιο μεγάλο. Αντί για 3 ίντσες, 3,2. Θα μου πείτε σιγά τη διαφορά τώρα. Δεκτό, δεν έχω αντίρρηση. Το δούμε και από πλάγια. Αρκετοί έχουν πει ότι θυμίζει λίγο το S3 στα πλάγια, όμως είναι γυαλιστερό και θα διαφωνήσω. Αυτά όσον αφορά τη συσκευή. Ας περάσουμε τώρα στον πρόλογο. Έχουμε πει ότι το Pocket Neo είναι μια συσκευή που κάνει κάτω από 100 ευρώ. Η Samsung αυτή φορά προτίμησε να φτιάξει μια μικρή συσκευή με οθόνη 3 ίντσες και ανάλυση αρκετά φτωχή. Ο τύπος οθόνης είναι TFT, έχει 2 MP κάμερα πίσω, δεν έχει μπροστά. Το κουμπάκι μας εκπλήσει, δεν είναι ανάγλυφο το κεντρικό. Τα πλάγια δεν είναι φωτιζόμενα. Αρκετά περίεργο από τη Samsung. Έχει μόνο ένα κάτω μικρόφωνο, όχι και πάνω που βοηθάει στο βίντεο. Είναι μια αρκετά ικανοποιητική συσκευή αν σκεφτούμε ότι δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ. Είναι πολύ δύσκολο να τη βρεις πάνω από 100 ευρώ. Βολεύει πολύ σαν δεύτερη συσκευή. Π.χ. έχουμε ένα Galaxy S4 και αν μας χαλάσει, χτύπα ξύλο, να έχουμε μια δεύτερη συσκευή μέχρι να διορθωθεί. Απ' την άλλη θα μπορούσε να είναι σαν πρώτη συσκευή, πολύ επικίνδυνο και δεν θα σας προσφέρει πολλά, αν έχουμε και ένα tablet. Εντάξει, το tablet θα μπαίνεις από εκεί ίντερνετ, από εκεί θα έχεις εφαρμογές σου. Αυτό θα είναι σαν τηλέφωνο. Τώρα τα πλέον ακριβά και πιο σύγχρονα κινητά δεν είναι τηλέφωνα που υποστηρίζουν ίντερνετ, είναι σαν υπολογιστές που υποστηρίζουν τηλέφωνο. Ενώ αυτό είναι τηλέφωνο που μπορεί και μπαίνει ίντερνετ. Μικρές διαφορές όσον αφορά το λογισμικό σε σύγκριση με τα άλλα κινητά της Samsung. Είναι πιο ελαφρύ. Όπως μπορούμε να δούμε, δεν πιάνει η RAM πάνω από 350, αν κάνουμε ένα καθαρισμό εδώ. 300, πέφτει κιόλας πολύ. Στο χέρι η συσκευή αυτή είναι αρκετά καλή. Είναι όσο μια παλάμη.
Τέσσερα δάχτυλα εδώ. Και πολλά σας λέω. Τέσσερα και ένα πέντε. Μια χαρά είναι. Ξέρω λίγο αργά το κάνω το review, αλλά έχω δει ότι το παίρνουν πολλοί άνθρωποι αυτό το κινητό και θα ήθελα να τους δώσω έτσι μια γεύση ότι πάνε να αγοράσουν μια συσκευή που είναι κυρίως τηλέφωνο και όχι για ίντερνετ και ότι περιέχει τα απολύτως βασικά, όχι κάτι άλλο, όχι κάτι λιγότερο, όχι κάτι παραπάνω. Αυτό ήταν το Pocket Neo. Είμαι ο Αναστάσης Αθανσιάδης και μόλις τελειώσαμε με την περιγραφή, το review δηλαδή, του Pocket Neo. Ελπίζω να σας αρέσει αυτή η συσκευή και να